και όπου σαν Εθνική Κύπρου κατέκτησαν την τρίτη θέση στο παγκόσμιο και στο individual ο Γιώργος Βασιλείου κατέκτησε την πρώτη θέση. Μια σημαντική επιτυχία και για την Κύπρο μας. Όμως θα σας παρουσιάσουμε σιγά σιγά τα παιδιά. Στα δεξιά μου πρώτος βρίσκεται ο Νικόλας Νικολάου, αρχηγός αποστολής. Δίπλα του βρίσκεται ο Στέγιος Γιάνγκου. Τρίτος στα δεξιά είναι ο Γιώργος Βασιλείου και παραπέρα είναι ο Ηλίας Γιασί. Ας αρχίσουμε σιγά σιγά με τον αρχηγό αποστολής, τον Νικόλα, να μας πει δύο λόγια για το πώς πήγε η αποστολή. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Η αποστολή, πώς και επιλέχτηκε και πήγετε εσείς και δεν πήγαν κάποιοι άλλοι? Η διαδικασία επιλογής της εθνικής ομάδας βγαίνει μέσα από το Παγκύπριο πρωτάθλημα που γίνεται μέσω του ΣΦΙΚ, που είναι ο μοναδικός όμιλος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Ομοσπονδία Αναθλητισμού και στην ΚΟΙΘ, την οποία μέσα από το Παγκύπριο πρωτάθλημα τεσσάρων αγώνων οι τρεις πρώτες ομάδες, οι αθλητές που απαρτίζουν τις τρεις πρώτες ομάδες, παίζουν σε έναν διήμερο αγώνα μπαράζ αναμεταξύ τους και από αυτόν τον αγώνα, βάσει της βαθμολογίας τους, επιλέγονται για να αντιπροσωπεύσουν το συγκρότημα της Εθνικής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Φέτος είχαμε κάποια μικρά προβλήματα με τον όμιλο, τα οποία λύθηκαν την τελευταία στιγμή. Είχαμε μια εκκρεμότητα με τον τελευταίο αγώνα, τον οποίο δεν είχαμε χρόνο να το διεκπεραιώσουμε ώστε να βγει η νέα εθνική. Και έτσι αυτή η ομάδα επιλέχθηκε με βάση τα δεδομένα του αγώνα ως η καλύτερη επιλογή για να αντιπροσωπεύσει βασικά την Κύπρο σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Ο αγώνας είχε οριστεί να γίνει στη Σύρον, όπου μιλάμε για πολύ βαθιά νερά, ιδιαίτερα κοφτά βαθιά νερά, τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες από κάποιους ψαρτοδεκάδες να μπορέσουν να δουλέψουν σε αυτά. Το βάθος, μιλάμε για ένα βασικά νησί το οποίο βγαίνει από τη θάλασσα και είναι βασικά ένας τείχος. Δεν υπάρχει επίπεδο μέρος. Πολύ λίγες ήταν οι ξέρες τις οποίες θα μπορούσε κάποιος να πάει να ψαρέψει πάνω σε ίσια κομμάτια. Το οποίο φαντάζεσαι όμως με 83 αθλητές, οι οποίοι θα επιβαίνουν σε 83 σκάφη, είχαν αναγνωριστεί από όλους. Με αποτέλεσμα αυτά τα σημεία, τα πιο προσιτά βασικά, και προσιτά όταν λέμε προσιτά, μιλάμε για 40 μέτρα τα πρώτα σκαλοπάτια, να είναι προσιτά για πάρα πολύ κόσμο, ούτως ώστε να μην είναι και καλύτερες επιλογές. Τα παιδιά στην Κύπρο έδειξαν χαρακτήρα, ειδικά τα παιδιά του ομίλου, και οφείλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά και τα μέλη του ΣΦΙΚ, που εμπιστεύτηκαν και πίστευσαν σε αυτά τα παιδιά, τα οποία απέδειξαν από προηγούμενους αγώνες και διεθνείς αλλά και χωρίους, ότι θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν την Κύπρο μας πανάξια σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Πεςτε μου κάτι, οι αγώνες ήταν σε ελεύθερο ή ήταν με ποτήγες? Όχι, οι αγώνες αυτοί γίνονται με το κράτημα της αναπνοής. Γίνονται με ελεύθερη κατάδυση. Το ψαρδούδεκο βασικά σε όλο τον πλανήτη κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους. Πλέον οι πιο ανταγωνιστικοί σε αυτόν έχουν αφιερώσει και ένα μέρος από όλον αυτό που κάνουν σε αγώνες. Βλέπουμε και τώρα τελευταία τις εταιρείες, όχι τελευταία, από το 1957 που ξεκίνησαν οι αγώνες, αθλητές να σποσάρονται από μεγάλες εταιρείες για να πηγαίνουν σε αυτούς τους αγώνες και να διακρίνονται. Λοιπόν, από την τραβάλλουμε, ήταν διήμερο. Υπήρξαν προετοιμασία να πάτε να κάνετε αναγνώριση πιο πριν, άρα πήγαινε μέρες πιο πριν, ώστε να γνωρίσετε το χώρο, να δείτε τους χώρους, τους αγωνιστικούς. Λοιπόν, ήθελα να μου πείτε διαδικασία, πώς γίνεται ακριβώς πριν τους αγώνες, μετά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Φίλε Στέγιο, πέρα μας λίγα λόγια γι' αυτό. Ναι, η προετοιμασία ξεκίνησε από την 1η Σεπτεμβρίου και επιτρεπόταν μέχρι τις 15-16, βασικά μία μέρα πριν τον αγώνα. Εμείς λόγω υποχρεώσεων αργήσαμε λίγο να πάμε. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πήγα στις 7-8 στο νησί.
Οι μέρες που μας έκανε, γιατί είχε και καιρό για αναγνώριση, ήταν μόλις 4 μέρες. Πήγαμε αρκετά καλά στο θέμα να βρούμε ψάρια αυτά. Τώρα, εντάξει, τη δεύτερη μέρα εγώ προσωπικά από ένα τυχές γεγονός ακυρώθηκα, αν και το θεωρώ λίγο αδικό, αλλά σεβαστό. Είχαμε μαρκάρει ψάρια, για όλους τα ψάρια ήταν κοινά. Όλοι καθίσαμε, τα βάλαμε κάτω, ομαδικά. Π.χ. ο ροφός ένα είχε δικαίωμα, κάποιος που βρήκε δύο και τρεις, το είχε βάλει κάτω. Το δουλέψαμε όσο μπορούσαμε, το παλέψαμε, αγωνιστήκαμε, ανταμυφθήκαμε με τις προσπάθειες μας σε μια ιδιαίτερα πολύ δύσκολη τράπεζα και πολύ βαθιά για τα ψαροφεκά δεδομένα και παγκόσμια δεδομένα. Μπορεί να είναι ίσως και ο πιο βαθύς αγώνας που έγινε ever. Εντάξει, θεωρώ ότι φέραμε αρκετά πολύ καλό αποτέλεσμα για πρώτη εμφάνιση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Φίλε Ηλία, πες μας λίγο η διαδικασία ακριβώς πώς ήταν τον αγώνα και κατάκτηκε η Κύπρος σαν τρίτη. Τα στάδια του αγώνα πώς ήταν. Η διαδικασία για να αποφασιστεί το αποτέλεσμα του ομαδικού περνόταν από τα ψάρια τα οποία έπαιρναν όλοι οι αθλητές. Δηλαδή η συγκομιδή που έκανε ο Στέγιος, ο Γιώργος, εγώ, overall, έβγαζαν ένα αποτέλεσμα το οποίο προσθετόταν και έβγαινε η απόφαση, ας πούμε, σε ποια βαθμίδα καταλαγόταν η χώρα σου. Ευτυχώς είχαμε τον Γιώργο μαζί μας, έπαιξε πολλά ψάρια, βοήθησε πάρα πολύ στην συγκομιδή, επίσης και ο Στέγιος. Τα καταφέραμε και σκαρφαλώσαμε στην τρίτη θέση που πιστεύω είναι ένα τρομακτικό αποτέλεσμα για την Κύπρο, διότι όπως είπαν και ο Στέγιος και ο Νίκος, ο αγώνας διεξαγόταν από τα 40 μέχρι τα 60 μέτρα βάθους, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο για τον άνθρωπο να μπορέσει να κάνει επαναληπτικές βουτιές σε εκείνο το βάθος και να μην πάθει κάποιου είδους νόσων. Όσο πιο σύντομα θες εσύ, αλλά το χρόνος αυτός πρέπει να μπορείς εσύ ο ίδιος να μπορέσεις να τον συντονίσεις για να μην φέρεις τον οργανισμό σου σε επικίνδυνα στάδια αζώτου, δηλαδή να πάθεις κάποια νόσο και να παραλύσεις ή να πάθεις κάτι το χειρότερο. Ευτυχώς είμαστε καλά ζυγισμένοι, μετρημένοι με τους χρόνους μας, με τις βουτιές μας, ούτως ώστε τέλος καλών όλα καλά. Καταφέραμε να νικήσουμε και αυτό μας κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένους, διότι ήταν ένα όνειρο όλων μας από παιδιά να πάμε σε έναν παγκόσμιο. Όχι να νικήσουμε έναν παγκόσμιο, να πάμε σε έναν παγκόσμιο. Και σήμερα καθόμαστε εδώ και μιλάμε για τη νίκη μας στο παγκόσμιο. Είναι απίστευτο. Γιώργος Βασιλείου, παγκόσμιος προαθλητής, πρώτος στην κατηγορία, μεταξύ 83 αθλητών, 25 χώρες. Είναι ίσως ένα πρωτόγνωρο συνέστημα. Θέλω να μας πεις τις πρώτες σου σκέψεις, εντυπώσεις όταν ακηρύχθηκε ότι ήσουν ο παγκόσμιος πρωταθλητής και ακόμη και κάποια στάδια από τη διαδικασία του πώς εξελέχθηκες. Πες μας λίγα λόγια. Καλησπέρα σας. Τα συναισθήματα μου σε αυτόν τον αγώνα ήταν απερίγραπτα, μπορώ να πω. Ήταν ένας αγώνας που είχα να ονειρευτεί να λάβω μέρος. Πίστευα στις δυνατότητες μου και πίστευα μια θέση στο βάθρο, να σου πω την αλήθεια, αλλά ήξερα ότι είχα απέναντί μου αθλητές παγκόσμιας κλάσης που είχαν βρεθεί ξανά σε αυτόν τον αγώνα. Οι οποίοι αθλητές είναι επαγγελματίες, ασχολούνται μόνο με αυτό, πληρώνονται για αυτό που κάνουν. Εμείς είμαστε όλοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι, δεν είμαστε επαγγελματίες. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε τις δυνατότητες να αγωνιστούμε έναντι σε αυτούς τους αθλητές. Νομίζω το χειριστήκαμε σωστά στον αγώνα και οι τρεις αθλητές αλλά και ο προπονητής μας. Το παλέψαμε,
και κερδίσαμε. Τη στιγμή που άκουσα το όνομα μου ότι είμαι νικητής, τα συναισθήματα ήταν πολύ έντονα, σχεδόν δάκρυσα. Ανέβηκα στο βάθρο, άκουσα τους φίλους μου από κάτω να μου φωνάζουν και όχι μόνο, πολλοί Έλληνες χειροκρότησαν την νίκη αυτή. Άκουσα τον εθνικό μας ύμνο και ήταν πολύ συγκινητικό. Αν και είμαστε στην Ελλάδα που έχουμε τον ίδιο εθνικό ύμνο, και πάλι όμως ένιωθα ότι ήταν κάτι ξεχωριστό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με βοήθησαν να βρεθώ σε αυτόν τον αγώνα, τον κύριο Ντάσο Χάλαρη που με βοήθησε πάρα πολύ, τον Δημήτρη Χατζηρόδο, τον Πέτρο Φωστιέρη και τον Μανώλη Βαλή, καθώς και τη Φουρούνο Κύπρου που και Ελλάδος, τον κύριο Μπάμπο Μουεσέος και Βαγγέλη Γκανάκη, οι οποίοι πίστεψαν σε μένα, στην ομάδα, και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που μου έχουν στείλει τις ευχές τους μετά την νίκη αυτή, την Action Sport για αυτή μας τη συνέντευξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, επόμενη μέρα, μετά αυτές τις παγκόσμιες επιτυχίες που έχει αποτελέσει η εθνική της Κύπρου μας και στο σωματικό και στο ατομικό, Νικόλα μου, πες μου για την επόμενη μέρα, πού βρίσκεται τώρα το αγώνιμα του ψαροτοφεκού στην Κύπρο. Είναι στην κορυφή. Θα ήθελα να πιστεύω πως το μέλλον αυτού του αθλήματος και στο νησί, αλλά όπως το βλέπω και στο εξωτερικό, θα είναι πολύ μεγάλο. Μετά από μια τέτοια διάκριση σε ένα νησί, την οποία εγώ μπορούσα να την προσωμιώσω σαν τη διάκριση της Ελλάδας το 2004, που μπήκε από το παραθυράκι και πήρε το ευρωπαϊκό χωρίς κανένας να έχει πάρει είδηση. Αυτή η τεράστια επιτυχία είμαι σίγουρος πως θα φέρει αρκετών κοσμών κοντά στο άθλημα. Ήδη έρχομαι αρκετά παιδιά. Αυτό που θέλουμε είναι να ξεκινήσουν τα παιδιά να πιστεύουν στον σε αυτούς τους, να λάβουν μέρος σε αγώνες, να μην νιώσουν ποτέ μειονεκτικά ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ναι, έχουν κάποιες δυνατότητες περισσότερες από αυτούς και ίσως γιατί να πάω σε έναν αγώνα αφού είμαι καταδικασμένος. Πιστεύω ότι έχουμε μέλλον. Αυτό δεν είναι το τέλος μιας ιστορίας, αλλά η αρχή μιας ιστορίας. Θα ήθελα να πάρω και λίγο πιο πέρα μετά από αυτήν την επιτυχία και να προσπαθήσω να δώσω το μήνυμα και στους ιστάμενους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αθλητισμού, όπως και της ΚΟΗΔ, οι οποίοι το μόνο που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι να μας δίνουν μια ηθική στήριξη. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να κινήσουν κάποια νήματα ούτως ώστε να φέρουν και κάποια χρήματα προς άλλα αθλήματα, όχι μόνο προς το ψαρτοπεκόν, το οποίο έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία διακρίνονται σε αγώνες στο εξωτερικό, και το μόνο που βλέπουμε είναι μια προβολή από τους ιδίους και από τους συγγενείς τους μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θέλουμε η πολιτεία πλέον να προσπαθήσει να δώσει τουλάχιστον και ένα κομμάτι από αυτές τις χορηγίες και σε όλα τα άλλα αυτά αθλήματα για να βοηθηθεί ο κόσμος, γιατί έχουμε τρομερές δυνατότητες σαν αθλητές, τις οποίες αποδείξαμε μέσα από πολλές παρουσίες στο εξωτερικό σε διεθνείς αγώνες, τους οποίους δυστυχώς καταβάλλουμε τα έξοδα από την πλευρά των αθλητών, και είναι πάρα πολύ άδικο. Το να μπορέσεις να βγεις στο εξωτερικό, να αντιμετωπίσεις μεγαθύρια του παγκόσμιου στερεώματος στο ψαρτούφεκο, να βλέπεις ομοσπονδίες να κατεβαίνουν, οι ομάδες να κατεβαίνουν με τις ομοσπονδίες τους, με γιατρούς, με φυσιοθεραπευτές, και εσύ να είσαι μόνος, κάποιες στιγμές νιώθεις και εσύ σαν πως μπήκες από έναν καράβι μέσα στη θάλασσα και γύρω σου δεν υπάρχει κανείς, μόνο εσύ και η Γλάρη. Πρέπει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κάπου εκεί ψηλά να δουν και αυτά τα παιδιά, τα οποία δίνουν ψυχή και αυτό.
με ένα και μοναδικό σκοπό να υψώσουν το εθνόσημο ψηλά. Εύχομαι και ελπίζω αυτή η επιτυχία να είναι η αρχή, να δώσει το έναυσμα βασικά κάποιοι που κινούν τα νήματα να δουν και αυτά τα παιδιά τα οποία φεύγουν από την Κύπρο με μια βαλίτσα γεμάτη ελπίδες και με ένα όνειρο. Ένα όνειρο απλό, και αυτό το όνειρο είναι να υψώσουν ψηλά το εθνόσημο, να φορέσουν μια μπλούζα με το σήμα της Εθνικής και στο τέλος να καταφέρνουν να ακούν και να υψώνουν τη χώρα τους στο πιο ψηλό σκαλοπάτι και να ακούμε τον εθνικό ύμνο να ακούγεται σε πάρα πολλά μέρη της γης. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχουν οι αθλητές, υπάρχει η όρεξη και η θέληση. Χρειαζόμαστε ένα ακόμη μικρό κίνητρο. Τη βοήθεια της πολιτείας. Εκ μέρους όλων των παιδιών, θέλω να στείλω τις θερμές μας ευχαριστίες στα μέλη του ΣΦΙΚ που στάθηκαν επάξια να κρατήσουν τον όμιλο, που πίστεψαν και ψήφισαν στην απόφαση να σταλεί τα εν λόγω παιδιά σαν εθνική ομάδα σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Νιώθουμε και εμείς από την πλευρά μας πολύ δικαιωμένοι και τους δικαιώσαμε βασικά για αυτήν τους την επιλογή. Θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο για τις θερμές ευχές που έστελνε από την πρώτη μέρα που φύγαμε από την Κύπρο μέχρι τη στιγμή που ανεβήκαμε στο βάθρο. Αυτούς όλους που πίστεψαν σε εμάς, αυτούς όλους που έβαλαν και το χέρι στην τσέπη. Όπως επίσης θέλω να δώσω ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά τα οποία κάνουν ψαρδούβεκο στην Κύπρο. Αυτός ο τίτλος ήρθε στην Κύπρο με ένα και μόνο μήνυμα. Θέλουμε όλοι όσοι ασχολούνται με το ψαρδούβεκο και είναι Κύπροι να αισθάνονται παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πλέον, ένα όπλο που κρατούσαν στα χέρια για πάρα πολλά χρόνια, πλέον έχει βαρέσει, έχει πάρει αξία. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλον το ψαροτουφεκάδικο κόσμο της Κύπρου, να ασχοληθούν πιο σοβαρά με το σπορ αυτό, να μας ακολουθούν στους αγώνες και να νιώθουν όλοι τους πρωταθλητές, διότι δεν είναι απλά μια νίκη, είναι μια παγκόσμια νίκη της Κύπρου και του κυπριακού ψαροτουφέκου. Και τα πάντα είναι εφικτά. Δεν είναι κάτι το υπεράνθρωπο, άπιαστο αυτό το όνειρο. Ευχαριστώ.